θα αποδείξουμε το εξής θεώρημα. Είναι ίσως το πιο βασικό θεώρημα αυτού του κεφαλαίου. Λοιπόν, ας τον ένα προσημασμένο μέτρο. Στο χώρο χ με τη σίγμα άλγεμβρα σίγμα. Εντάξει, τότε, πρώτον, αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι, το 1. Υπάρχουν δύο σύνολα π, το οποίο είναι θετικό σύνολο. Για το μέτρο ν, εννοείται, έτσι. Π θετικό σύνολο, Q αρνητικό σύνολο. Ώστε η ένωσή τους να είναι όλος ο χώρος και η τομή τους στο κενό. Δηλαδή τα π και q αποτελούν διάσπαση του χώρου μας. Είναι μια διάσπαση του χώρου σε ένα θετικό σύνολο και σε ένα αρνητικό σύνολο για το μέτρο ν. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο ν σε όλα τα υποσύνολα, όπως είναι ο χώρος, τον έχουμε χωρίσει σε π και q. Σε κάθε υποσύνολο α εδώ πέρα, το μέτρο ν δίνει μία αρνητική τιμή και σε κάθε υποσύνολο εδώ δίνει μη θετική τιμή. Εδώ λοιπόν είναι όλα συν και εδώ είναι όλα πλην. Μετά, τα υπόλοιπα τώρα είναι πορίσματα του 1. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Λοιπόν, το 2 λέει ότι για κάθε α η τιμή του ν του α είναι ανάμεσα στην τιμή του ν του αρνητικού συνόλου και στην τιμή του ν στο θετικό σύνολο π. Για κάθε α που ανήκει στη σίγμα άλγεμβρα σίγμα, έτσι. Τρίτον, αν ν είναι από τη σίγμα στο πλην άπειρο συν άπειρο, πλην άπειρο κλειστό συν άπειρο ανοιχτό, συνεπάγεται ότι το ν είναι άνω φραγμένο. Ενώ στην άλλη περίπτωση που το ν δεν μπαίνει ποτέ την τιμή πλην άπειρο, συνεπάγεται ότι το ν είναι κάτω φραγμένο. Και το τέταρτο είναι ότι αν έχουμε και μία άλλη διάσπαση τέτοια του χ, αν δηλαδή π τόνος θετικό σύνολο, q τόνος αρνητικό σύνολο, για το ίδιο μέτρο ν που μιλάμε, και αυτά αποτελούν διάσπαση του χώρου, δηλαδή η ένωσή τους είναι όλος ο χώρος και η τομή τους είναι το κενό. Δηλαδή αν έχουμε δύο σύνολα, ένα άλλο ζευγάρι συνόλων, θετικό και αρνητικό, που είναι διάσπαση του χώρου, όπως αυτά τα δύο εδώ, τότε δεν διαφέρουν πολύ. Δηλαδή, τότε η συμμετρική διαφορά του π τόνος με το π, π και π τόνος, ας πούμε έτσι, είναι ίδια με τη συμμετρική διαφορά του q τόνος με το q, έτσι. Αυτό θα το δούμε, δεν είναι απλό. Είναι ίδια και αυτά τα δύο είναι μηδενικά σύνολα για το ν. Μηδενικό σύνολο. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Το 1 θα το αποδείξω αργότερα.
και θα επικεντρωθούμε στα πορίσματα. Λοιπόν, να δούμε πώς από το 1 προκύπτει το 2. Λοιπόν, απόδειξη του 2. Κοιτάξτε να δείτε, παίρνω ένα οποιοδήποτε α. Και το α, βλέπω, πάω και το γράφω σαν το κομμάτι του που είναι στο π, ένωση με το κομμάτι του που είναι έξω από το π. Αυτά είναι δύο ξένα σύνολα, έτσι. Ωραία. Οπότε το νη του α είναι το νη του ενός συν το νη του άλλου. Μάλιστα. Αυτό όμως εδώ πέρα το κομμάτι που είναι έξω από το π, το α μείον π, είναι υποσύνολο του Q. Εντάξει, ό,τι δεν είναι μέσα στο π, συγγνώμη, του νη, είναι υποσύνολο του νη. Ό,τι δεν είναι μέσα στο θετικό σύνολο, πρέπει να είναι στο αρνητικό σύνολο. Επομένως, το νη του αυτού εδώ πέρα υποσύνολο αυτού πρέπει να είναι μικρότερο από το μηδενός. Αυτό είναι αρνητικό σύνολο. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι μικρότερο από το μηδενός, άρα αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο από το νη του άλφα το μη π. Μάλιστα. Αυτό όμως τώρα το κομμάτι με τη σειρά του είναι μέσα στο π. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα πούμε. Θα πούμε ότι το π είναι το α το μη π. Το π λοιπόν είναι το κομμάτι του που είναι μέσα στο α, ένωση με το κομμάτι του π που είναι έξω από το α. Εντάξει. Ωραία. Άρα το νη του π είναι, αυτά είναι ξένα κομμάτια, άρα είναι το νη του ενός συν το νη του άλλου. Ωραία. Αυτό όμως εδώ το σύνολο είναι υποσύνολο του π. Το π μείον α είναι υποσύνολο του π. Άρα το νη αυτού του συνόλου είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, γιατί το π είναι θετικό σύνολο. Αυτό λοιπόν είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, άρα αυτό εδώ πέρα είναι μεγαλύτερο ίσο από το νη του α το μη π. Εντάξει. Άρα, τι έβγαλαμε λοιπόν, παίρνω αυτό, είναι μικρότερο ίσο από εκείνο, και το βάζω εδώ, μικρότερο ίσο από το νη του π. Το νη του α λοιπόν βγήκε μικρότερο ίσο από το νη του π. Και είναι αυτό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, συμμετρικά, βγαίνει ότι το νη του α είναι μεγαλύτερο ίσο από το νη του αρνητικού συνόλου. Με τα ίδια σπασίματα. Α το μη κιού, συγγνώμη, α το μη νη, α μειον νη και ούτω καθεξής. Και προσέχουμε τα πρόσημα των διαφόρων υποσυνόλων. Εντάξει, έτσι λοιπόν βγαίνει αυτό εδώ. Τέλεια. Τώρα, προσέξτε, αφού κάναμε όλα αυτά, πάμε στο 3. Το 3 τώρα είναι τελείως απλό, είναι προφανές. Είναι τελείως προφανές, γιατί είναι από το 2. Κοιτάξτε, ας πούμε ότι το νη δεν παίρνει ποτέ την τιμή συνάπειρο. Τότε τι γίνεται. Κάθε α, για κάθε α έχω το νη του α μικρότερο από το νη του π. Το νη του π όμως δεν μπορεί να είναι συνάπειρο. Είναι μικρότερο του συνάπειρο. Άρα αυτό αποτελεί αριθμό, άνω φράγμα, όλων των νη του α. Δηλαδή το νη είναι άνω φραγμένο. Το άνω φράγμα του είναι αυτό. Και στην άλλη περίπτωση, όταν το νη δεν παίρνει ποτέ την τιμή πλην άπειρο, μπορεί όμως να μην είναι κάτω φραγμένο, έτσι, στην πρώτη περίπτωση. Μπορεί να μην είναι κάτω φραγμένο, γιατί αυτό μπορεί να είναι πλην άπειρο. Ωραία. Στην άλλη περίπτωση, συμμετρικά. Αν τον ή δεν παίρνει ποτέ την τιμή πλην άπειρο, αυτό είναι αριθμός, δεν μπορεί να είναι πλην άπειρο και αποτελεί κάτω φράγμα όλων των τιμών του μη για κάθε α. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ εντυπωσιακό. Γιατί το ότι μια συνάρτηση δεν παίρνει την τιμή συνάπειρο δεν σημαίνει ότι είναι και άνω φραγμένη. Μπορεί οι τιμές της να τείνουν στο συνάπειρο. Να μην είναι συνάπειρο, αλλά μπορεί να γίνεται οσοδήποτε μεγάλη αριθμή. Αυτό δεν γίνεται τώρα, έτσι. Και αυτό γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο σύνολα, η διάσπαση αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στο 4 και ας υποθέσουμε ότι έχουμε και μια άλλη
διάσπαση του χώρου σε αρνητικό και θετικό σύνολο. Ωραία, κοιτάξτε τώρα. Καταρχάς, γιατί ισχύει αυτή εδώ πέρα η ισότητα. Αυτή είναι σύνολο θεωρητική, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το π, αυτό εδώ πέρα τι είναι. Αυτό είναι το π μείον το π τόνος, ένωση, το π τόνος μείον π. Έτσι. Και για να δούμε τώρα. Αν, καθίστε να κάνω τώρα εδώ. Αν το π μείον π τόνος, τώρα τι είναι αυτό το σύνολο. Αυτά είναι τα στοιχεία που είναι στο π, αλλά δεν είναι στο π τόνος, έτσι. Αφού είναι στο π, δεν είναι στο ν. Και αφού δεν είναι στο π τόνος, είναι στο κ τόνος. Στο ν τόνος. Άρα αυτό είναι το ίδιο με το ν τόνος μείον ν. Εντάξει, επαναλαμβάνω. Αν ένα στοιχείο δεν είναι στο π, είναι στο π αλλά δεν είναι στο π τόνος, τότε τι συνεπάγεται. Αφού είναι στο π, δεν μπορεί να είναι στο ν. Και αφού δεν είναι στο πιτόνος, είναι αναγκαστικά στο νητόνος. Άρα είναι στο νητόνος μείον ν. Και ανάποδα. Έχω αυτή την ισότητα. Και ομοίως, το πιτόνος μείον π είναι το ίδιο με το ν μείον νητόνος. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το ίδιο με το, τι είπαμε, νητόνος μείον ν. Ένωση, και αυτό εδώ πέρα είναι το ν μείον ν τόνος. Οπότε τι είναι αυτό, αυτό εδώ πέρα είναι η συμμετρική διαφορά του ν και του ν τόνος. Έτσι. Αυτό είναι τελείως συνολοθεωρητικό και έχει να κάνει με το ότι τα σύνολα αυτά έχω αυτές τις διασπάσεις. Τώρα, γιατί αυτό το σύνολο εδώ πέρα είναι μηδενικό σύνολο, γιατί, διότι πάρτε ένα στοιχείο α, μέσα στο, ας πούμε, στο π μείον π τόνος. Θα κοιτάξω εδώ, αυτό το σύνολο, έτσι. Ωραία. Και να πάρω ένα α που είναι στο π μείον π τόνος. Ωραία. Αφού το α είναι στο π, είναι υποσύνολο του π αναγκαστικά, το ν του α πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, έτσι. Αφού το α τώρα δεν τέμνει το π τόνος, αναγκαστικά είναι μέσα στο ν τόνος. Στο... Ναι. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά για κάποιο λόγο... τα έχω μπερδέψει. Δεν υπάρχουν κ και κ τόνος. Είναι π ν και π τόνος ν τόνος. Και παίρνω ένα α που είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι αυτής της διαφοράς. Τότε είπαμε, το α είναι στο π μείον π τόνος, άρα το α είναι μέσα στο π, άρα το ν του α είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Το α είναι ξένο προς το π τόνος, άρα βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο ν τόνος. Και αφού το ν τόνος είναι αρνητικό σύνολο, το ν του α είναι και μικρότερο ίσο του μηδενός. Άρα από αυτά τα δύο βγαίνει ότι το νιά είναι 0. Κάθε υποσύνολο δηλαδή αυτού του συνόλου έχει μηδενικό μέτρο. Άρα αυτό είναι μηδενικό σύνολο. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την συμμετρικά και για το άλλο. Αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι μηδενικό σύνολο και εκείνο είναι μηδενικό σύνολο, άρα η ένωσή τους είναι μηδενικό σύνολο. Αυτό λοιπόν είναι μηδενικό σύνολο. Εντάξει. Που σημαίνει ότι αυτές οι δύο διασπάσεις πίνει... Να το πάλι, εδώ το κάνα. Χίλια συγγνώμη, ε. Δεν ξέρω γιατί βάζω Q για το αρνητικό. Είναι επειδή P και Q. Τέλος πάντων. Θετικό, αρνητικό. Positive, negative. Αλλά... Λοιπόν, αν έχω λοιπόν δύο διασπάσεις του χώρου σε αρνητικό και σε θετικό και αρνητικό σύνολο, αυτές οι δύο διασπάσεις είναι ουσιαστικά μία διάσπαση. Δεν διαφέρουν πολύ αυτές οι διασπάσεις, με την έννοια ότι τα δύο θετικά σύνολα και τα δύο αρνητικά σύνολα έχουν μικρή συμμετρική διαφορά.
είναι μηδενικά σύνολα. Κάθε υποσύνολό τους τα ίδια και κάθε υποσύνολό τους έχει μηδενικό μέτρο. Εντάξει. Αυτά όσον αφορά, τώρα μένει το 1. Το 1 θα το αποδείξω αργότερα. Θα βγάλω πρώτα, θα δουλέψω πρώτα να δω τι συμπεράσματα μπορώ να βγάλω. Θα γυρίσουμε και θα αποδείξουμε το 1 αργότερα. Α, δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτή τη διάσπαση. Αυτή η διάσπαση έχει ένα όνομα. Αυτά τα πίκαινη λέμε ότι είναι η διάσπαση χάν του χώρου χ ως προς το μέτρο νη. Ως προς το προσημασμένο μέτρο νη. Αυτά τα δύο σύνολα λέμε ότι είναι η διάσπαση χάν του χ. Εντάξει. Ωραία. Και έχουμε δει ότι το νη του π είναι το maximum όλων των νη του α για α υποσύνολο του χ, στη σίγμα, έτσι. Που είναι στη σίγμα άλγεμπρα σίγμα, παραλείπω αυτό. Το είδαμε αυτό, έτσι. Κάθε νη του α είναι μικρότερο ίσως από το νη του π και επίσης το νη του π πιάνεται όταν πάρω σαν α το ίδιο το π. Άρα έχω maximum. Και μείως το νη του αρνητικού συνόλου είναι το μίνιμουμ όλων των νη του α. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Ένας ορισμός. Πείτε ότι έχω δύο μέτρα, δύο προσημασμένα μέτρα, νι 1, νι 2, έτσι, δύο προσημασμένα μέτρα. Με την ίδια σίγμα, άλγεμπρα σίγμα, έτσι. Ωραία. Τότε αυτά τα λέμε ιδιάζοντα. Νι 1, νι 2, τα λέμε ιδιάζοντα. Στα αγγλικά είναι singular. Αμοιβαία ιδιάζοντα θα είναι το πιο σωστό. Όχι το ένα και το άλλο από μόνα τους ιδιάζοντα, αλλά ιδιάζοντα το ένα σε σχέση με το άλλο. Από κοινού ιδιάζοντα, να το πω καλύτερα, έτσι. Τα λέμε λοιπόν ιδιάζοντα αν ισχύει το εξής. Υπάρχει μια διάσπαση του χώρου, υπάρχουν δύο σύνολα α1 και α2, στην σίγμα άλγεμπρα πάντα, ώστε ο χώρος να είναι η ένωση τους και να είναι και ξένα. Το κενό να είναι η τομή τους. Δηλαδή όπως είναι ο χώρος εδώ, εδώ είναι το σύνολο α1, εδώ είναι το σύνολο α2 και να έχουν την εξής ιδιότητα. Αυτό το σύνολο να είναι μηδενικό για το δεύτερο μέτρο και αυτό το σύνολο να είναι μηδενικό για το πρώτο μέτρο. Δηλαδή το α1 να είναι μηδενικό για τον ι2 και το α2 να είναι μηδενικό για τον ι1. Εντάξει. Και ο συμβολισμός είναι να είναι κάθετα, η ορθογόνια. Με αυτό το σύμβολο, χρησιμοποιούμε για τα, ναι, για δύο ιδιάζοντα μεταξύ τους μέτρα. Τότε, τι συμπέρασμα βγάζω, αν πάρω ένα οποιοδήποτε α, δείτε, τον ι1 του και πάρω τον ι1 του α, ένα οποιοδήποτε σύνολο α, κοιτάζω, το σύνολο α είναι ας πούμε κάτι τέτοιο. Οπότε χωρίζεται στο κομμάτι του που είναι στο α1 και στο κομμάτι του που είναι στο α2. Οπότε είναι νι 1 του α το μη α1 συν νι 1 του α το μη α2. Αυτό το κομμάτι όμως είναι μέσα στο σύνολο α2. Και έχουμε πει ότι το α2 είναι μηδενικό για τον νι 1.
Άρα τον ιένα αυτού νου είναι 0. Άρα τον ιένα του α είναι το ίδιο με τον ιένα της τομής του α με το α1. Και ομοίως τον ιδίο του α είναι τον ιδίο της τομής του α, του κομματιού του α δηλαδή που είναι μέσα στο α2. Συμμετρικά. Εντάξει. Και να το πω αυτό και αλλιώς, αν πάρω ένα, ναι όχι, εντάξει, το οποίο μου λέει τώρα το εξής, ότι αυτά τα εκφράζουμε ως εξής, λέμε ότι το ότι το νιένα, το μέτρο νιένα είναι συγκεντρωμένο μέσα στο σύνολο α1 και το νι2 είναι συγκεντρωμένο στο α2. Το νι1 είναι συγκεντρωμένο, η συνολική μάζα του δηλαδή, ό,τι μάζα έχει, είναι συγκεντρωμένο στο α1. Και ομοίως νι2 συγκεντρωμένο στο α2. Εντάξει, ό,τι τιμές παίρνει το μέτρο νι1 τις παίρνει από σύνολα που είναι εδώ. Εκεί πέρα ό,τι υποσύνολο υπάρχει εκεί έχει μηδενικό μέτρο. Μηδενικό νι ένα μέτρο. Εντάξει. Οτιδήποτε η σύνολο έχω, η τιμή του νι ένα σε αυτό, είναι η τιμή του νι ένα στο μέρος του συνόλου που είναι μέσα στο α1. Και ομοίως για τον ίδιο. Τα δύο μέτρα λοιπόν, το καθένα είναι συγκεντρωμένο στο αντίστοιχο σύνολο. Τότε λοιπόν λέμε ότι τα μέτρα είναι ιδιάζοντα και το συμβολίζουμε έτσι. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Πάμε στο εξής θεώρημα. Παίρνω το εξής θεώρημα. Το οποίο είναι πόρισμα, είναι απλό πόρισμα του προηγούμενου. Θεώρημα. Έστω μη ένα προσημασμένο μέτρο. Τότε υπάρχουν δύο νη συν και νη πλην, τα οποία είναι μέτρα, δηλαδή είναι θετικά προσημασμένα μέτρα. Μέτρα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι πεπερασμένο. Ένα τουλάχιστον πεπερασμένο. Ώστε το νι να είναι η διαφορά τους. Θυμάστε που λέγαμε για διαφορά μέτρων, που ένα τουλάχιστον είναι πεπερασμένο. Ορίζεται αυτή η διαφορά λοιπόν και είναι ίση με το δοσμένο και αυτά να είναι ιδιάζοντα. Δηλαδή τα δύο αυτά μέτρα είναι συγκεντρωμένα σε δύο διαφορετικά σύνολα του χώρου. Εντάξει, έχουμε αυτό. Και επίσης, αν υπάρχει και μια δεύτερη τέτοια διάσπαση του μέτρου, όπως λέμε, σε διαφορά δύο μέτρων, αν μη γράφεται και με δεύτερο τρόπο, σαν διαφορά δύο μέτρων, μη ένα, μη δύο μέτρα, ένα τουλάχιστον τον οποίο είναι πεπερασμένο, ένα τουλάχιστον πεπερασμένο. Όπου είναι ιδιάζοντα, δηλαδή ζουν σε διαφορετικό το καθένα, το καθένα είναι συγκεντρωμένο σε ένα διαφορετικό σύνολο του χώρου, τότε το μη ένα αναγκαστικά είναι το ίδιο με το μη συν και το μη δύο είναι το αναγκαστικά ίδιο με το μη πλην. Δηλαδή θέλουμε να πούμε εδώ πέρα ότι αυτή η διάσπαση του μέτρου, του αρχικού προσημασμένου μέτρου σε διαφορά δύο μέτρων
οι διαζώντων το ένα με το άλλο, τότε αυτή η διάσπαση είναι μοναδική. Ωραία. Για να δούμε αυτό το θεώρημα. Η μοναδικότητα δεν θα την αποδείξω, είναι τελείως απλή, διαβάστε τη από τις σημειώσεις, έτσι. Να δούμε όμως ποια είναι αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχουν, λέει, δύο τέτοια μέτρα. Για να δούμε. Πάμε και παίρνουμε από το προηγούμενο θεώρημα τη διάσπαση χαν του χώρου, δηλαδή έχουμε το θετικό σύνολο και το αρνητικό σύνολο, τα οποία η ένωση του συνόλου ο χώρος τι είναι ξένα. Έχουμε λοιπόν όλο το χώρο και τον έχουμε χωρίσει σε δύο σύνολα. Το ένα είναι το θετικό σύνολο για το αρχικό μέτρο νη και το άλλο είναι το αρνητικό σύνολο για το νη. Ωραία. Και πάμε τώρα και παίρνουμε, ορίζουμε το νη συν οποιοδήποτε α στη σίγμα άλγεβρα να είναι το νη του κομματιού του α που είναι στο π. Και το νη πλην του α, αυτός είναι ο ορισμός, να είναι το νη του α, το νη του το κομμάτι του α που είναι μέσα στο νη, αλλά βάζω και ένα πλην μπροστά. Και βλέπουμε τώρα, παίρνω δηλαδή ένα α, οποιοδήποτε σύνολο στη σίγμα άλγεβρα, μετρήσιμο σύνολο, με νη συν του α βαφτίζω το νη αυτού του κομματιού και με νη πλην του α βαφτίζω το αντίθετο της τιμής του νη στο άλλο κομμάτι του α. Και βλέπουμε τώρα το εξής. Αυτό εδώ πέρα είναι σίγουρα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, γιατί αυτό το α το μη π είναι υποσύνολο του θετικού συνόλου. Αυτό εδώ πέρα είναι πάλι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, γιατί το νη, αυτό το κομμάτι είναι μέσα στο αρνητικό σύνολο, άρα αυτό είναι μικρότερο ίσο του μηδενός, το βάζω και να πει και το κάνω μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εντάξει. Και έχω αυτό εδώ πέρα. Τώρα, αυτά τα δύο μπορεί να δει κανείς πάρα πολύ εύκολα, έτσι, με τα ξένα σύνολα και διάφορα τέτοια. Είναι τελείως τετριμένο ότι είναι μέτρα. Αυτά τα δύο είναι μέτρα. Και έχω αμέσως ότι το νη, βλέπετε, το νη ενός α, το νη ενός α, τι είναι, είναι το νη του κομματιού του α που είναι στο π, έτσι, συν το νη, αυτά είναι δύο ξένα σύνολα, το κομματιού του α που είναι στο αρνητικό κομμάτι, έτσι, αυτά τα δύο κομμάτια. Το νη του α είναι το άθροισμα αυτών των δύο. Αυτό εδώ πέρα είναι το ονόμασα νη συν του α, έτσι το ονόμασα, και αυτό εδώ πέρα όπως το ονόμασα είναι το πλην, είναι η πλην του α. Οπότε έχω αυτομάτως, σαν συναρτήσεις, η συνάρτηση νη είναι τη διαφορά των συναρτήσεων νη συν και νη πλην. Ωραία. Και τι άλλο έχω. Έχω ότι αυτά τα δύο μέτρα, όπως τα έχω ορίσει, είναι ιδιάζοντα. Γιατί. Γιατί έχω αυτά τα δύο σύνολα. Που τι γίνεται. Το ένα σύνολο για το μέτρο νη συν, αυτό το σύνολο είναι μηδενικό. Γιατί είναι μηδενικό αυτό το σύνολο, σβήστε το τώρα. Αυτό είναι το π και αυτό είναι το νη, έτσι. Αν πάρω ένα οποιοδήποτε σύνολο α εδώ, εντάξει, ποιο είναι το νη συν του α όπως θα χωρίσει. Είναι το νη, έτσι, το α το μη π, αλλά το α δεν έχει καμία τομή με το π, είναι κενή αυτή η τομή. Άρα το νη του κενού είναι 0. Άρα το νη συν του α είναι 0, για οποιοδήποτε υποσύνολο εδώ πέρα. Άρα αυτό το νη είναι μηδενικό σύνολο για το πρώτο μέτρο. Ομοίως, το άλλο σύνολο το π είναι μηδενικό σύνολο για το άλλο μέτρο, για το νη πλην, με την ίδια λογική. Άρα έχω για αυτά τα δύο μέτρα, έχω αυτά τα δύο σύνολα που είναι διάσπαση του χώρου και το ένα σύνολο είναι μηδενικό για το ένα και το άλλο μηδενικό για το άλλο.
Να το πω αλλιώς, αυτό το μέτρο είναι συγκεντρωμένο στο π και το άλλο μέτρο είναι συγκεντρωμένο στο ν. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι οι διάζοντα μέτρα. Εντάξει. Η μοναδικότητα αυτής της διάσπασης του ν σε διαφορά δύο μέτρων, η διαζόντων, η μοναδικότητα είπαμε που αν την κοιτάξετε εσείς από τη σημείωση είναι τελείως απλή. Οπότε τώρα έχουμε τον εξής ορισμό. Αυτά τα δύο μέτρα αποτελούν, όπως λέμε, διάσπαση ζορντάν για τον ν. Τα ν συν και ν πλην είναι η λεγόμενη διάσπαση ζορντάν για τον ν. Και προκύπτει, όπως είπαμε, από τη διάσπαση χάν ως προς τον ν του χώρου. Ωραία, για να δούμε τώρα. Αυτό το μέτρο ν συν έχουν τώρα ονομασίες αυτά. Το ν συν είναι η λεγόμενη θετική κύμανση του ν. Ενώ το ν πλην είναι η λεγόμενη αρνητική κύμανση. Και επαναλαμβάνω, ορίζονται έτσι, ε. Τώρα, αν πάρει κανείς, η διαφορά τους είναι το ν. Αν πάρει κανείς το άθροισμά τους, είναι η λεγόμενη, το συμβολίζουμε έτσι, απόλυτο ν. Ορίζουμε να είναι αυτό εδώ πέρα, το άθροισμα των δύο μέτρων, οπότε είναι μέτρο. Και είναι η λεγόμενη απόλυτη κύμανση, έτσι λέγεται, απόλυτη κύμανση. Ναι. Πώς ορίζεται, αν θέλω να υπολογίσω δηλαδή, έτσι ορίζονται η θετική κύμανση και η αρνητική κύμανση. Τι είναι η απόλυτη κύμανση, ποια είναι η τιμή της σε ένα σύνολο α, ωραία, είναι το ν συν του α, συν το ν πλην του α, έτσι. Οπότε θα πάω και θα αφαιρέσω αυτά τα δύο. Οπότε είναι το ν του α το μη π, μη, μη, του α το μη, μη. Δηλαδή, όταν έχω ένα σύνολο α, πώς υπολογίζω την τιμή του αυτού του μέτρου στο α, παίρνω την τιμή, βάσει το αρχικό ν, το προσημασμένο μέτρο, είναι το ν αυτού του κομματιού, μείον το ν εκείνου του κομματιού. Και προκύπτει κάτι θετικό, έτσι. Γιατί αυτό είναι θετικό, αυτό το κομμάτι έχει μη αρνητικό, άρα όταν αφαιρέσω θα γίνει θετικό και θα προσθέσω δύο θετικά πράγματα και βγαίνει θετικό. Εντάξει, είναι αυτό εδώ. Τώρα, κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον. Τι είναι το απόλυτο ν όλου του χώρου. Όπως είπαμε, είναι το ν του χώρου το μη π, δηλαδή του π, μείον ν του ν. Είναι ο χώρος το μη με το ν, που είναι το ν. Δηλαδή τι βγάζουμε σε αυτή την περίπτωση, ότι αυτός εδώ, αυτό το πράγμα είναι, θυμηθείτε, αυτό εδώ πέρα είναι η μέγιστη τιμή του ν σε όλα τα άλλα. Και αυτό εδώ πέρα ήταν η ελάχιστη τιμή του ν. Άρα είναι η διαφορά μέγιστης από ελάχιστη τιμή του ν. Εντάξει, είναι το εύρος των τιμών του ν.
μέγιστη από ελάχιστη. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα ονομάζεται κιόλας ολική κύμανση. Αυτό είναι η λεγόμενη ολική κύμανση του νου. Προσέξτε τη διαφορά ολική κύμανση από απόλυτη κύμανση. Απόλυτη κύμανση είναι ένα μέτρο. Ολική κύμανση είναι διαφορά δύο τιμών. Και έχουμε δει ότι ένα τουλάχιστον από τα δύο είναι πεπερασμένο. Ένα τουλάχιστον από τα δύο είναι πεπερασμένο. Οπότε αυτό μπορεί να είναι συνάπειρο ή μπορεί να είναι πλην άπειρο. Πάντως ορίζεται. Δεν αφαιρώ, πώς το λένε, ναι, αυτό το πράγμα ορίζεται. Αν το μέτρο είναι πεπερασμένο, αν το νι είναι πραγματικό μέτρο, αν το νι είναι πραγματικό μέτρο, τότε αυτή η απόλυτη κύμανση είναι αριθμός. Γιατί και τα δύο είναι αριθμοί. Εντάξει. Αν το αρχικό μέτρο, το νι, είναι άνω φραγμένο, δηλαδή δεν παίρνει ποτέ την τιμή συνάπειρο, αν είναι άνω φραγμένο, τότε αυτό εδώ πέρα είναι αριθμός σίγουρα και αυτό εδώ πέρα θα είναι ή αριθμός ή πλην-άπειρο μπορεί να είναι. Άρα αυτό θα είναι ή αριθμός ή συνάπειρο. Αν το νι το αρχικό μέτρο είναι κάτω φραγμένο, δηλαδή δεν παίρνει ποτέ την τιμή πλην-άπειρο, τότε αυτό εδώ πέρα είναι αριθμός σίγουρα και αυτό μπορεί να είναι αριθμός ή συνάπειρο. Άρα αυτό είναι πάλι αριθμός ή συνάπειρο. Ωραία. Να δούμε στην περίπτωση που το μέτρο μας, να δούμε την περίπτωση που έχω ένα μέτρο, ένα από τα παραδείγματα που είχα κάνει. Ας πούμε το μην ένα μέτρο και έχω και μία συνάρτηση F μετρήσιμη με τιμές στο R παύλα. Έτσι, αλλά που το ολοκλήρωμά της σε όλο το χώρο ορίζεται. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε πει ότι το ορίζεται το λεγόμενο αυτό το προσημασμένο μέτρο. Αυτό είναι ένα προσημασμένο μέτρο. Και θυμάστε πως ορίσαμε τις τιμές του. Η τιμή του σε ένα σύνολο α είναι εξ ορισμού το ολοκλήρωμα της F στο σύνολο α. Έτσι ορίζεται αυτό το προσημασμένο μέτρο, το γινόμενο της συνάρτησης με το μέτρο. Να δούμε αμέσως, για αυτή την περίπτωση, μια διάσπαση χάνει. Για δείτε, πάω και παίρνω σαν π το εξής σύνολο. Το σύνολο που η F είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός. Και σαν νη αρνητικό σύνολο ονομάζω, ορίζω αυτό το σύνολο και εκείνο το σύνολο. Παίρνω το σύνολο το συμπληρωματικό. Εκεί που η F είναι αρνητική. Οπότε έχω το χώρο μου και τον έχω χωρίσει σε δύο ξένα σύνολα. Εδώ είναι εκεί που η F παίρνει τιμές μεγαλύτερες του μηδενός και εδώ είναι εκεί που η F παίρνει τιμές αρνητικές. Ωραία. Τότε, για δείτε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Το FM, όπως το χωρίζει, το FM ενός συνόλου, είπαμε ότι αυτό είναι το σύνολο και το ολοκλήρωμα της F στο σύνολο α. Εντάξει. Αυτό τώρα όμως χωρίζεται. Παίρνω ένα σύνολο α, ότι τυχαίο, στη σίγμα άλγεβρα. Αυτό τώρα χωρίζεται το ολοκλήρωμα της F στο α το μη π, στο ένα κομμάτι του α, συν το ολοκλήρωμα της F στο άλλο κομμάτι, στο αρνητικό κομμάτι. Το ολοκλήρωμα της F στο κομμάτι του α που είναι μέσα στο νη. Εδώ πέρα η συνάρτησή μου είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός, έτσι. Σε αυτό το κομμάτι.
Οπότε αυτό εδώ πέρα περιμένετε μια στιγμή, πριν πάω εκεί πέρα πάρτε ένα α το οποίο είναι μέσα στο μ. Ωραία. Τότε το εφ του α είναι το ολοκλήρωμα στο α. Έτσι. Επειδή όμως το α είναι μέσα στο μ, στο σύνολο α η συνάρτησή μου τι παίρνει, παίρνει αρνητικές τιμές, γιατί το α είναι μέσα στο μ. Εδώ παίρνει αρνητικές τιμές, άρα αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο του μηδενός. Που σημαίνει τι, που σημαίνει ότι για αυτό το μέτρο το σύνολο νι είναι ένα αρνητικό σύνολο. Μη αρνητικό σύνολο. Για αυτό το μέτρο, ε. Ενώ, αντίστοιχα, αν το α το πάρω στο π, τότε μέσα, το α είναι υποσύνολο του π, άρα η f παίρνει θετικές τιμές στο α, άρα βγαίνει θετικό αυτό. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Που σημαίνει ότι το π είναι θετικό σύνολο. Δηλαδή, αν πάρω αυτά τα δύο σύνολα, το ένα είναι θετικό σύνολο για αυτό το μέτρο και το άλλο είναι αρνητικό σύνολο. Και έτσι έχω μία διάσπαση χάν του χώρου μου. Εντάξει, αυτά τα δύο σύνολα λοιπόν αποτελούν διάσπαση χάν. Και τι επιπλέον μπορώ να πάρω? Για κοιτάξτε, είναι αυτό που ξεκίνησα να γράφω εδώ. Στο κομμάτι του α που είναι μέσα στο π, η f είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός. Άρα εκεί η f ταυτίζεται με την ευσύν. Ενώ στο κομμάτι του α που είναι εκεί που στο κομμάτι του α που η f παίρνει αρνητικές τιμές, επειδή η f τώρα εδώ είναι μικρότερη ίση του μηδενός, η f τώρα είναι το μείον f πλην. Εντάξει. Και δείτε τώρα, σε αυτό εδώ το κομμάτι, μπορώ να πάω να προσθέσω τελείως αυθαίρετα αφήστε προς το παρόν το άλλο. Αυτό εδώ πέρα είναι ίδιο με αυτό. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι 0. Γιατί αυτό εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι του α που είναι μέσα στο ν, εκεί που η f παίρνει αρνητικές τιμές, η ευσύν είναι 0. Άρα αυτό είναι 0 εδώ πέρα και μπορώ να το προσθέσω ανέξοδα. Στο άλλο κομμάτι, με τον ίδιο τρόπο, μπορώ να πάω και να προσθέσω, έχω αυτό εδώ πέρα, και πάω και παίρνω τώρα το α το μ, συν, προσθέτω τελείως ανέξοδα, γιατί είναι 0, το α το μη π. Αυτό όμως εδώ το πράγμα είναι το ολοκλήρωμα της f συν, της ίδιας συνάρτησης, στο α. Γιατί αυτά είναι τα δύο κομμάτια του α. Άρα αυτό μπορώ να το γράψω ολοκλήρωμα της f συν στο α. Ομοίως και εδώ είναι το ολοκλήρωμα της εφ πλην, μείον, ολοκλήρωμα της εφ πλην στο α πάλι. Εντάξει, και τι έχω. Αυτό εδώ πέρα, έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι αυτό που είχαμε πει, είναι το εφ συν μη του α, μείον f πλην μη του α. Ξανακαταλήγω δηλαδή στο ότι το f μη είναι το f συν μη μείον f πλην μη. Έτσι. Όμως τώρα πώς μπορώ να το δω αυτό.
Το ένα είναι αυτά τα δύο μέτρα. Τώρα αυτά τα δύο είναι μέτρα, έτσι. Γιατί είναι γινόμενο μέτρο με θετική συνάρτηση το καθένα. Έχω λοιπόν το προσημασμένο μέτρο αυτό, το έχω γράψει σαν διαφορά δύο μέτρων. Αυτά τα δύο μέτρα τώρα είναι η διάσπαση Ζορντάν αυτού του προσημασμένου μέτρου. Γιατί? Γιατί το καθένα από αυτά εδώ πέρα, έτσι, το καθένα από αυτά είναι μέτρο, η διαφορά τους μας κάνει αυτό και είναι και η διάζοντα. Γιατί είναι η διάζοντα? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν πάρω το ε συν μη σε ένα σύνολο που είναι στο αρνητικό, στο νη. Αν πάρω ένα α που είναι στο νη και πάω να υπολογίσω το ε συν μη του α, αυτό τι είναι? Είναι το ολοκλήρωμα εξορισμού της συνάρτησης ευσύνας προς το μέτρο στο α. Όμως η ευσύν στο α, το χρησιμοποίησα εδώ κάτω, η ευσύν στο α μηδενίζεται. Γιατί εδώ πέρα η ευ παίρνει αρνητικές τιμές, οπότε το ευσύν είναι 0. Αυτό λοιπόν είναι 0. Δηλαδή το σύνολο νη είναι μηδενικό σύνολο για αυτό το μέτρο. Ενώ το σύνολο π, το άλλο κομμάτι, είναι μηδενικό σύνολο για το άλλο μέτρο, με την ίδια λογική. Αυτά λοιπόν τα δύο μέτρα αποτελούν τη διάσπαση Ζορντάν αυτού. Δηλαδή μπορώ να γράψω το εξής, ότι του εφ μη η θετική κύμανση είναι αυτό εδώ. Είναι το γινόμενο του θετικού κομματιού της F επί το μέτρο μη. Και ομοίως η αρνητική κύμανση αυτού του μέτρου είναι το F πλην επί μη. Και από εδώ βγαίνει και η ολική κύμανση, ή πως λένε η απόλυτη κύμανση. Η απόλυτη κύμανση αυτού του προσημασμένου μέτρου τι είναι? Είναι η διαφορά. Της θετικής κύμανσης και της αρνητικής κύμανσης. Αυτή όμως εδώ πέρα είναι το ε συν μη, ενώ η άλλη είναι είναι το άθροισμα. Η απόλυτη κύμανση είναι το άθροισμα της θετικής και της αρνητικής κύμανσης. Εδώ θα πάρω F πλην μη και τώρα όταν προσθέσω αυτά τα δύο, εδώ θα πάρω το άθροισμα των δύο συναρτήσεων, δηλαδή το απόλυτο F επί μη. Έχω λοιπόν αυτήν εδώ πέρα. Έχω αυτούς τους τρεις τύπους. Και ένα ακόμα θεώρημα, ένα άμεση συνέπεια των προηγουμένων, γι' αυτό και τα γράφω όλα μαζί, ένα άλλο θεώρημα είναι το εξής. Έχω πάλι ένα προσημασμένο μέτρο νη και κοιτάζω την απόλυτη κύμανση, τη θετική κύμανση και την αρνητική κύμανση. Και έχω τις εξής καταστάσεις. Η απόλυτη κύμανση ενός συνόλου α είναι ίση με την εξής παράσταση. Είναι το σουπρέμου όλων των αθροισμάτων νη του α j, απόλυτο νη του α j, j από το 1 έως n, όπου τα α j αποτελούν διάσπαση του α, πεπερασμένη διάσπαση του α, όπου τα α j είναι πεπερασμένη
Εντάξει, πάνε από ένα μέχρι νι. Πεπερασμένη. Διάσπαση του α. Δηλαδή χωρίζω το α. Σε α1, α2, α νι. Το νι, το πλήθος μπορεί να είναι τυχαίο, πεπερασμένο μόνο. Παίρνω μια οποιαδήποτε διάσπαση του α. Πρέπει να είναι και μετρήσιμα τα σύνολα. Όλα τα σύνολα είναι μετρήσιμα, έτσι. Χωρίζω το α σε α1, α νι. Μετράω του καθενός το μέτρο του και βάζω απόλυτο και προσθέτω τα απόλυτα. Τότε, αν πάρω όλα αυτά τα δυνατά αθροίσματα για όλες τις διασπάσεις του α, το σουπρέμου είναι το απόλυτο νι του α. Και ομοίως, το νι συν του α είναι το σουπρέμου των αθροισμάτων, που εδώ τώρα όμως, αυτά τώρα είναι ποσότητες του αρπαύλα, έτσι. Είναι αριθμοί, ή συνάπειρο πλην άπειρο. Τώρα εδώ δεν θα πάρω το απόλυτο, θα πάρω το θετικό μέρος αυτού. Δηλαδή το θετικό μέρος ενός αριθμού τι είναι? Είναι ο ίδιος ο αριθμός αν είναι μεγαλύτερος του μηδενός και είναι μηδέν αν ο αριθμός είναι αρνητικός. Πάλι αj πεπερασμένη διάσπαση του α και το νι πλην είναι, εδώ θα πάρω το αρνητικό μέρος του αριθμού. Εντάξει. Η απόδειξη είναι πάρα πολύ απλή. Θα κάνω την απόδειξη για το πάνω. Ομοίως βγαίνει και για το κάτω. Έτσι, για να δούμε την απόδειξη για το πάνω. Δείτε, παίρνω ένα οποιοδήποτε, μια οποιαδήποτε τέτοια διάσπαση. Α1, α2, διάσπαση του α. Πάω και παίρνω μια οποιαδήποτε διάσπαση του α. Τι κάνω? Παίρνω εκείνο το άθροισμα. Από 1 έως μη. Έτσι. Και τώρα ωραία. Αυτό εδώ πέρα τώρα τι είναι? Όταν πάρεις το μη του αλφα-τζ, αυτό εδώ πέρα είναι το... Αυτό εδώ πέρα είναι, αυτός είναι ένας αριθμός, ας πούμε, έτσι. Το απόλυτό του είναι το άθροισμα του πραγματικού και του φανταστικού του μέρους. Εντάξει. Και έχουμε το εξής τώρα. Το... μια στιγμή. Αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο από το απόλυτο νι του αλφα-τζ. Γιατί ισχύει αυτό? Γιατί το... αν το νι του αλφα-τζ, πώς να το πω, αν το νι του αλφα-τζ είναι θετικό, αν το νι του αλφα-τζ είναι αυτό εδώ πέρα, το είναι το νι του αλφα-τζ, το μη, αυτό εδώ πέρα είναι το νι του αλφα-τζ, το μη πι, αυτό είναι το θετικό κομμάτι του μέτρου μη, συν νι το αλφα-τζ, το μη κι. Το μη, ο μη, μη και θα λέω. Εντάξει, παίρνω το αλφα-τζ, το κομμάτι του στο πι και το κομμάτι του στο νι. Αυτό τώρα εδώ πέρα είναι, είναι μικρότερο ίσο από το νι, το απόλυτο νι του αλφα-τζ, το μη πι, συν το απόλυτο νι του αλφα-τζ, το μη του, το μη νι. Αυτό εδώ πέρα, επειδή είναι μέσα υποσύνολο του θετικού κομμάτου, αυτό είναι θετικό. Άρα είναι μη του αλφα τζ το μη πι.
επειδή είναι μέσα στο νι, αυτό είναι αρνητικό. Άρα το απόλυτο του είναι το αντίθετο. Αυτό όμως εδώ πέρα ορίστηκε να είναι ακριβώς το νι συν του αλφα-τζέ. Και αυτό εδώ πέρα με το πλην μπροστά είναι ακριβώς το νι πλην του αλφα-τζέ. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το απόλυτο νι του αλφα-τζέ. Γιατί το απόλυτο νι ήταν το άθροισμα του νι συν και του νι πλην. Άρα έχω αυτό μικρότερο ίσο από εκείνο. Άρα σε αυτό το άθροισμα, αυτό είναι μικρότερο ίσο από το απόλυτο νι, το άθροισμα των απόλυτων νι των αλφα-τζ. Το νι όμως εδώ, έτσι είναι μέτρο το απόλυτο νι. Άρα αυτό είναι το απόλυτο νι της ένωσης των αλφα-τζ που είναι το α. Άρα τι έχω βγάλει. Έχω βγάλει ότι κάθε στοιχείο τέτοιο αυτού του συνόλου είναι μικρότερο ίσο από αυτό. Άρα το supremum είναι μικρότερο ίσο από εκείνο. Αυτή είναι η μία ανισότητα. Πώς βγαίνει η άλλη. Μα η άλλη βγαίνει ως εξής. Γιατί θα δούμε, μάλιστα έχουμε maximum εδώ πέρα. Θα πάρουμε μια συγκεκριμένη διάσπαση του α. Παίρνω σαν α1 το α το μη μη, επί, positive, ναι. Και σαν α2 παίρνω το α το μη, το κομμάτι στο αρνητικό μέρος, στο αρνητικό σύνολο. Αυτά τώρα αποτελούν συγκεκριμένη, είναι μία διάσπαση του α. Και αν πάω να υπολογίσω αυτό το πράγμα, δηλαδή το απόλυτο μη του α1, είναι το απόλυτο νι του α2, δηλαδή παίρνω αυτό το άθροισμα για αυτή τη συγκεκριμένη διάσπαση του α. Αυτό τι είναι, αυτό είναι το νι του α1, είναι το νι του α το μη πι. Νομίζω το έκανα και εκεί πέρα. Συν το νι του α το μη μη. Αυτό εδώ πέρα είναι θετικό γιατί είναι μέσα στο πι. Οπότε σκέτο νι του α το μη πι. Αυτό εδώ πέρα είναι αρνητικό γιατί είναι μέσα στο αρνητικό σύνολο. Άρα είναι μείον μη του α το μη μη. Αυτό εδώ πέρα είναι το νησίν του α, εξοδισμού του νησίν. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αντίθετο του, του νη πλην. Άρα είναι πλην νη πλην του α. Άρα τι βγαίνει, είναι το απόλυτο νη του α. Άρα, με ένα συγκεκριμένο στοιχείο από αυτά τα αθροίσματα, αυτό εδώ πέρα, μου δίνει ακριβώς αυτό. Άρα έχω ισότητα. Εντάξει.